Κυρίες και κύριοι, ήρθαμε εδώ από το μέλλον ή από το παρελθόν για να σας παρουσιάσουμε, για να σας δώσουμε μάλλον κουράγιο, για να σας γεμίσουμε ελπίδα, παρουσιάζοντάς σας το υπόδειγμα. Το έχουμε εδώ μαζί μας ολοζώντανο στην ειδικά διαμορφωμένη στολή του, μέσα από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο εργασίας του, που το κέρδισε με το σπαθί του. Πόσο όμως είναι να είσαι υπόδειγμα? Τι θυσίες και τι υποχωρήσεις χρειάζονται για να γίνεις υπόδειγμα? Θα μας πει το ίδιο το υπόδειγμα. Μέσα από το υπερπολίτημο μέσο παραγωγής. Την προέκταση του εαυτού του, του προσωπικού του ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το χέρι μου το άφησα σε μια χειρολαβή, μια φορά που δεν χώραγα να βγω από το μετρό. Το πόδι μου το άφησα σε μια πόρτα του ηλεκτρικού που έκλεισε πριν χωρέσει ολόκληρος. Τη μύτη μου την έκοψα ο ίδιος, γιατί δεν άντεχα τόσα χνότα στο ίδιο λεωφορείο. Η μούρη μου χάλασε όταν τσακίστηκα για να προλάβω το τραμ το τελευταίο. Τη δουλειά μου την έχασα όταν δεν ήρθε το τρόλεϊ. Όμως δεν παραπονέθηκα. Δεν παραπονέθηκε. Γιατί είχε αίσθημα ατομικής ευθύνης. Πνεύμα εθνικής ομοψυχίας. Γιατί αυτή είναι η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τι να κάνουμε? Και το υπόδειγμα προσαρμόστηκε. Χώρεσε. Τέριαξε. Άφησε πίσω αντίληψη που το βάραινα. Γιατί τι είναι ένα χέρι, ένα πόδι, μια δουλειά? Η δημοσιογεία λέει και σανάγκες. Μπροστά στο Άγιο Κέρδος. Κάνεις τη δουλειά σας που με χωρίς να πιες και ξαφνικά δεν έχεις τα μάτια. Βρίσκεις μία άλλη. Τόσες υπάρχουν. Το κέρδος όμως. Το πλεόνασμα. Η εθνική οικονομία. Πάμε όμως παρακάτω. Παρακαλώ. Δεν παραπονέθηκα, γιατί είχα μάθει να χάνω. Το δίχτυ του δεξιού χεριού τον έχασα όταν έδειξα ποιος έκανε το λάθος στη δουλειά. Ενώ όταν πήγα σπίτι, μαζί με την ανθρωπιά μου, είχα χάσει και τον αντίχειρα. Την πατούσα μου την έχασα όταν, για να μην κλωτσίσω την τύχη μου, κάρφωνα όποιον διαμαρτυρόταν. Τα μάτια μου τα έχασα από τις τόσες φορές που έκανα ότι δεν βλέπω. Το μυαλό μου σταμάτησε όταν αρνήθηκα να συγκρίνω το μισθό μου με τα κέρδη της εταιρείας. Το μέλλον μου το πήρανε μόλις γεννήθηκα. Ήδη όμως τα είχα χάσει όλα, όταν, μαθαίνοντας να μη φωνάζω, έσβησα τη φωνή μου. Είσαι σωστό υπόδειγμα! Έτσι κρατάς τη δουλειά σου! Καλή! Διαμαρτυρίες, αντιδράσεις, σωματεία, διαδηλώσεις κόβονται! Ακόμα και της Πρωτομαγιάς, και της 17 Νοέμβρη! Πρωτίστως αυτές, αντιδράσεις, αντίθετες απόψεις, διαφωνίες, απαγορεύονται! Αυτό είναι το σωστό, κύριε! Εδώ έχουμε κρίση! Πρωτόγνωρη κόστη και εδώ! Το σύστημα πρέπει να μείνει όρθιο. Το κεφάλαιο πρέπει να σωθεί. Πάση θυσία. Αλλά έχω και το αντίστοιχο φέλη. Θα το πει μηνόμουν που έχουν ψηφιστεί επί σειρά ετών. Από όλες τις κυβερνήσεις, βάζοντας η κάθε μία τον υπαράκι της στο τιτάνιο αγώνα για την πάυση κάθε κοινωνικού διαχωρισμού σε τάξεις κλπ. Προκειτεί το παρακάτω συμπέρασμα. Από εδώ και πλέον, στο παρελθόν θα ανήκουν τα εξής: 8ωρο, σύνταξη, άδεια, χώρα, δημόσιο σύστημα υγείας,
Σύγχρονα σχολεία χωρίς συνοστισμό. Συχνά ο δρομολόγια στα μέσα μαζική μεταφορά προς αποθηκή, συγχρονισμού και γενικά πάση φύσεως δικαιώματα οργανώσεων ορισμένων, ελευθερίες, ανθρώπινες συνθήκες ζωής, στέγη, τροφή, ένωση. Όλα ξεχάστηκαν. Οι διεκδικήσεις των παρακάτω αποτελούν εθνικό αδίκημα και εσχάτη προδοσία, ενώ οι συμμετέχοντες θα τιμωρούνται με την εσχάτη των μηνών. Οι Έλληνες πολίτες διατάζονται να ζουν με ό,τι ευαρεστείται να τους ανταμείνει ο εκάστοτε εργοδότης. Να καταδίδουν όσους διαμαρτύρονται και να κλείνουν τα αυτιά τους σε όσους φωνάζουν. Όσοι και αν είναι αυτοί. Ακόμα και αν είναι πολλοί. Ακόμα και αν είναι πάρα πολλοί. Διότι μετά τις τα μέτρα να κατολίσει όσοι στη γυναίκα, όσοι και αν είναι αυτοί οι πολλοί, θα παταθούν πάρα πολλά. Αυτό είναι, κύριε. Αυτό είναι το σωστό. Πάμε όμως να δούμε τι άλλο έχει με αυτό το εμπόδιμα. Και τώρα με περιφέρουν ως περήφανο δείγμα προϊστορίας. Δεν είμαι άνθρωπος. Είμαι αντίληψη. Είμαι εμπόδιο στην εξέλιξη. Σβήστε με. Η φωνή σας φωλιάζει στην οργή. Η δύναμή σας φαίνεται στον τρόμο των αφεντικών. Η ορμή σας τρέχει καβάλα στο μέλλον. Κύριοι, μην δώσετε σημασία στη σημερινή κατάληξη. Έχετε διαμεμονωμένο γεγονός. Καλό υπόλοιπο.